στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και ειν στου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιο, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας σου κατά το παρόν και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής κολυμπός. Έλθε και σκύνωσε νυν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίους και σώσον αγαθέλειες σου τα φυσικά στάδια. Αμήν. Πιστέ το φως του αληθινών. Το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον επικόμενον εις το κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσωπο και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προς εργασία των ειδωλών σου. Πρεσβείς παναχάνου σου μικρός και πάνω σου τον Αγίο. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα θα κάνουμε μία αναψηλάφιση και θα σχολιάσουμε και θα εμβαθύνουμε λιγάκι σε μερικά από τα λόγια τα οποία λέμε κατά την ημέρα της κουράσμας. Αφού ακουστεί το αγκάλας πατρικάς, έτσι και σπέτρει μέσα στον Ιερό Ναό, έρχεται ο υποψήφιος να γίνει μοναχική του κουρά, να καρεί μοναχός, ο ιερέας εκείνη τη στιγμή του λέει «Άνοιξον τα της καρδίας σου ότα αδελφέ». Αδελφέ μου του λέει «Άνοιξε όχι μόνο τα αυτιά σου αυτά που μ' ακούς τώρα, γιατί με αυτά είναι σίγουρα που μ' ακούς, αλλά εγώ θέλω να ακούσεις και να ανοίξεις τα λόγια, τα αυτιά, να ανοίξεις και να ακούσεις τα αυτιά της καρδιάς σου και να ακούσεις τα λόγια του Θεού. Και άκουσον τις φωνής του Κυρίου λεγούσης». Και άκουσε τη φωνή του Κυρίου που σου λέει «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Άραδε το ζυγόν μου εφημάς και μάθε τα παιμού ότι πράω συνή και ταπεινώ στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών». Ελάτε, λέει, κοντά μου όλοι όσοι είστε κοπιώτες, κουρασμένοι από αυτή τη ζωή, πεφορτισμένοι όσοι έχετε πάρα πολλά βάρη επάνω σας, και εγώ σας υπόσχομαι ότι θα αναπαύσω τις ψυχές σας. Σηκώσατε το ζυγόνο επάνω σας και μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση με τις ψυχές μου και να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε στο τέλος ανάπαυση, ψυχική ανάπαυση στις ψυχές σας. Εδώ λέει ο ιερέας προς τον υποψήφιο να γίνει μοναχική του κουρά, να προσέξει και να ανοίξει τα αυτιά της καρδιάς σου. Άρα δεν έχουμε μόνο αυτιά, θα λέγαμε, και μάτια στο σώμα. Υπάρχουν και τα μάτια της ψυχής, υπάρχουν τα αυτιά της ψυχής, υπάρχουν, εδώ έλεγε ο Χριστός, ο εφωνώτα ακούει, ακουέτα. Αυτός ο οποίος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούσει. Φυσικά όλοι τον ακούγανε, όσοι είχαν αυτιά. Το ζήτημα είναι ότι πόσοι άνοιγαν τα αυτιά της καρδιάς τους για να ακούσουν. Αυτό λοιπόν που ζητάει από εμάς εκείνη την ώρα, αλλά και κάθε μέρα ο Χριστός, είναι να ανοίγουμε τα αυτιά της καρδιάς μας για να ακούμε τη φωνή του. Αυτό είναι σε μια καθημερινή βάση. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή εσείς ακούτε τη φωνή μου με τα αυτιά του σώματός σας. Καλό όμως είναι κανείς να μπορέσει να λαμβάνει και να ακούει τα μηνύματα της ψυχής του άλλου, που βγαίνουν μέσα από την ψυχή του. Πολλές φορές ακούμε πράγματα τα οποία είναι άσκοπα, τα οποία είναι άνευ ουσίας που συζητάμε.
Και καμιά φορά βλέπεις έναν άνθρωπο, όταν τον κοιτάς και χωρίς να σου μιλήσει, αισθάνεσαι και μόνο από το βλέμμα του ότι αυτός ο άνθρωπος σου λέει πολλά. Και μόνο από το βλέμμα ή από το πρόσωπό του. Αν θέλετε παράδειγμα να σας πω, ένας άνθρωπος που ζητάει βοήθεια και δεν μιλάει, το βλέπεις από το βλέμμα. Το καταλαβαίνεις, το ακούς μέσα σου ότι αυτός ο άνθρωπος αναζητάει και σου ζητάει να τον σώσεις από κάπου. Το βλέπεις το βλέμμα του, τον τρόπο που σε κοιτάει, σου μιλάει και χωρίς να ανοίξεις το στόμα. Ομοίως εσύ, χωρίς τα αυτιά σου να λαμβάνουν εξωτερικούς ήχους, λαμβάνει η δικιά σου ψυχή αυτό το μήνυμα ότι αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει και έχει έρθει κοντά σου να σου ζητήσει τη βοήθειά σου. Άρα όντως μπορούν να υπάρχουν άλλα αυτιά εκτός από αυτά που βλέπουν. Από αυτό το παραδειγματάκι που σας είπα, πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε και να ακούσουμε το Θεό. Να τον δούμε μέσα από μία γνώφο, μέσα από ένα σύννεφο, μέσα από ένα... και να τον... να ακούσουμε τη φωνή του, να μας στέλνει το μήνυμά του μέσα στην ψυχή μας πολλές φορές. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα που να λαμβάνεις τα μηνύματα του Θεού μέσα στην ψυχή σου και να τα ακούει η ψυχή σου. Τι μας λέει τώρα? Εκεί το οποίο μας λέει είναι το εξής. Ότι κάλεσε κοντά του όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κουρασμένοι, φορτωμένοι με βάσανα, έχουν υποφέρει στη ζωή τους και τους λέει σηκώστε το ζυγό μου. Αυτό το σταυρό που σηκώνεται, σηκώστε. Έλα να είστε σίγουροι. Μάθετε από μένα ότι είμαι ήρεμος. Πράγος. Και είναι ταυτόχρονα και ταπεινός. Και να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Εσείς που θα έρθετε κοντά μου, θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Αυτό το είπε ο Χριστός και απευθυνόμενος προς όλους τους ανθρώπους, έτσι. Και άμα κανείς σκεφτεί ποια ήταν η περίοδος που βγαίνει και το λέει, άμα σκεφτεί ότι το Ισραήλ κανείς ήταν κάτω από ένα ζυγόρο μαϊκό, όπου οι άνθρωποι υπέφεραν, ότι τότε και την εποχή εκείνη υπήρχαν οι σκλάβοι, υπήρχαν οι δούλοι. Και αυτό το βλέπουμε από τις επιστολές πολλές φορές. Όταν ξεκινάνε η λέξη δούλος πάει και έρχεται μέσα στην Αγία Γραφή πάρα πολλές φορές. Εξού και μιλάνε πολλές φορές και δουλικά οι Απόστολοι. Πέτρος, δούλος Ιησού Χριστού, γράφει. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού. Βλέπετε, χρησιμοποιούμε τη λέξη δούλος, γιατί είναι μια περίοδος που ζει ο κόσμος μέσα στη δουλεία. Η ελεύθερη είναι πάρα πάρα πολύ η ελεύθερη πολίτης. Αν λοιπόν σηκώνουν ένα ζυγό σκλαβιάς, ένα ζυγό που δεν ήταν καν οι άνθρωποι τίποτα, αφού μπορούσε να πάσει στιγμή το αφεντικό, εκεί που εσύ ήσουν δούλος, να σε αρπάξει, να σε πετάξει και να σε ρίξει στα πυράχας για φαγητό. Χωρίς να λογοδοτήσει κανένα. Ή να σε μαχαιρώσει και να σε σκοτώσει, όπως σκοτώνεις εσύ τον κότο σου. Όπως σφάλισε ένα πρόβατο. Κατά τον ίδιο τρόπο. Και γι' αυτό λέει όλοι εσείς που έχετε κουραστεί, όλοι εσείς που είστε με βαριά φορτία φορτωμένη, σας λέω σηκώστε το δικό μου το ζυγό. Και εγώ δεν είμαι τύραννος, εν αντιθέσει με τους άλλους που είναι τύρανοι και καταδυναστεύουν. Από μένα θα μάθετε ότι είμαι πάρα πολύ ήρεμος και είμαι πάρα πολύ ταπεινός. Και θα αντιληφθείτε ότι θα βρείτε ειρήνη στις ψυχές σας, ανάπτυξη στην ψυχή σας. Και αυτό ξέρετε είναι απαραίτητο σε έναν άνθρωπο, ιδιαίτερα το βράδυ, που είμαι πολλές φορές και λέει κάποιος, μπορώ και κοιμάμαι ήσυχα, δεν έχω τη συνείδησή μου, ένοχη. Και φυσικά αυτοί που το λένε, εννοούν ότι δεν έχουν κάνει μεγάλα εγκλήματα στη ζωή τους. Έτσι λένε, δεν σκότωσαν
δεν αντίκρισαν, δεν έκλεισαν κάποιον άδικα στη φυλακή. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, δεν είναι μόνο αυτά τα αμαρτήματα, τα οποία όταν γνωρίσουν το λόγο του Θεού και μελετήσουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού, οπότε θα μάθουν και το ποια είναι η αμαρτία, εκεί διαπιστώνουν ότι ελέγχονται ενώπιον του Θεού, τους ελέγχει η συνείδησή τους, ότι δεν είναι εντάξει με τον Θεό. Ότι δεν είναι εντάξει. Και εκεί βλέπετε ότι ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό. Και αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν πολλές φορές δεν έχουν ήσυχο ύπνο ακόμα. Δεν έχουν ήσυχο ύπνο. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι όσοι έρχεται κοντά μου, να ξέρετε ότι τελικά θα βρείτε ανάπαυση στο μυστικό σας κόσμο. Νυν ουν την προσήκουσαν απόκριση προς εκάστη των ερωτήσεων με τα φόβου και χαράς απόδος στο Θεό. Τώρα λέει, σε παρακαλώ, με την προσήκουσα, με αυτή που αρμόζει, θα λέγαμε, ναι, απάντηση να δώσεις, σωστή απάντηση, πρόσεξε, την προσήκουσα απόκριση, αποκρίνομαι, σημαίνει απαντώ, προσεκάστη των ερωτήσεων με τα φόβου και χαράς απόδος στον Θεό. Ο φόβος δεν τον ερμηνεύσω με φόβο, με την έννοια του τρόμου, αλλά με την έννοια του σεβασμού, με σεβασμό και με χαρά απάντησε έτσι στον Θεό, διότι αν ήταν φόβος, την έννοια του τρόμου, δεν μπορεί ταυτόχρονα, ενώ είμαι τρομοκρατημένος, να είμαι και χαρούμενος. Αποκλείεται η ερμηνεία να είναι η του φόβου ερμηνεία, όπως αποκλείεται να είναι του φόβου η ερμηνεία στο μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθω. Δεν μπορεί να φοβάμαι να πλησιάσω τον Θεό της αγάπης. Άρα με σεβασμό, μου λέει ο ιερέας, μεταφόβου Θεού πίστεως, με σεβασμό, με πίστη και με αγάπη, έλα να ενωθήσουμε τον Θεό. Να σεβαστείς απέναντι στο ποιον έχεις. Το ίδιο λοιπόν εδώ πέρα να δώσεις με ταυτόχρονο σεβασμό και ταυτόχρονα μέσα σου να είσαι πληγενισμένος από χαρά. Ασφαλώς δε γίνωσκε, μάθε λέει, γνώριζε ότι αυτός ο σωτήριμον μετά τη σπανιμνή του αυτού μικρός, να ξέρεις λέει ότι αυτή τη στιγμή ο Χριστός μαζί με τη μητέρα του και τον Αγίον αυτού εντάφθα πάρεστε. Ευρίσκεται εδώ, αυτή τη στιγμή που κάνεις την κουρά σου. Ο ίδιος ο Χριστός, η ίδια η Παναγία, η ίδια η Άγια. Ενωτιζόμενος τα παρασού εκπορευόμενα λόγια, ακούγοντας από σένα τα λόγια τα οποία θα απαντάς στις ερωτήσεις που σου κάνω. Είναι όταν έρθει κρίνει ζώντας και νεκρούς, ώστε όταν έρθει να κρίνει ζώντας και νεκρούς, αποδόσωση. Να σου αποδώσει που καθομέλης συνταγήνε και καθομολογήσε, αλλά καθά αν φυλάξεις, α, ομολογήσεις. Να ανταποδώσει ο Θεός, ανάλογα όχι με αυτά που υποσχέθηκες στα λόγια, αλλά με αυτά τα οποία, αν φύλαξες αυτά τα οποία ομολόγησες. Όχι αν τα είπες, αλλά αν τα έκανες από εκεί και πέρα πράξη. Τώρα λοιπόν, ή εν αληθεία προσεύχει το Θεό, εάν προσεύχεσαι πραγματικά και αληθινά στο Θεό, με τα προσοχής αποκρίνου ημίν, προς άμελη σε περωτάστη. Να μου απαντήσεις, αν προσεύχεσαι αληθινά στο Θεό, αυτά τα οποία θα σε ρωτήσω. Και η ερώτηση η πρώτη του ιερέως είναι «Τι προσήλθες, αδελφέ, προσπίκτον το Αγίο θυσιαστηρίο και τη Αγία Συνοδεία τάφου?» Επειδή ο υποψήφιος προσπίκτει, έχει κάτω, γονατίζει, κάνει τις μετάνοιες, ρωτάει ο ιερέας, «Γιατί ήρθες εδώ, αδελφέ, τι κάνεις εδώ τις μετάνοιες στο θυσιαστήριο, τι ζητάς από αυτή τη συνοδεία που έχεις έρθει εδώ?» «Ποθώ το βίο της ασκήσεως την είπα.
ωθώ να ασκηθώ σε αυτό τη ζωή που κάνετε και όλοι εσείς. Να μαθητεύσω. Η άσκηση δεν είναι με την έννοια της ασκήσεως ο ασκητής, αλλά είναι με την έννοια της μαθήσεως. Ωθώ να μάθω αυτό το βίο της ασκήσεως. Να ασκηθώ σε αυτό το βίο στο οποίο κάνετε, να μαθητεύσω. Ποθείς αξιοθύνε του αγγελικού σχήματος και καταταγήνε το χορό του μοναζόντου, επιθυμείς πράγματι να δεχθείς το αγγελικό σχήμα και να ενταχθείς και εσύ μέσα στο χορό των μοναζόντων, και απαντάει ο υποψήφιος, ναι, του Θεού συνεργούντος του μία. Πράγματι το επιθυμώ, αλλά με τη βοήθεια του Θεού. Πιστεύω και το καταφέρω. Όντως καλόν έργων και μακάρι να εξελέξω, αλλά εάν και τελειώσεις. Πράγματι λέει, ωραίο έργο, ευέλεξες. Πολύ καλό αυτό που σκέφτεσαι, να μαθητεύσεις σε αυτό το βίο. Και είναι και μακάριο, θα σε κάνει ευτυχισμένο. Αλλά μόνο εάν και τελειώσεις. Εάν το φέρεις μέχρι, τέλος. Τα γάρ καλά κόποκτώνται και πόνο κατορθούνται. Να θυμάσαι όμως ότι όλα τα καλά αποκτώνται με κόπο σε αυτή τη ζωή. Και με πολύ πόνο γίνονται κατορθωτά. Δηλαδή μην νομίζεις ότι είναι εύκολο, αλλά γίνεται αυτό. Είναι καλό το έργο που επιθυμείς, αλλά να ξέρεις, θέλει πολύ κόπο και πολύ μόχθο και πολύ κόπο και κουπόν. Και η επόμενη ερώτηση. Εκουσία σου τη γνώμη προσεύχει το Κυρίο, έρχεσαι με τη θέλησή σου να δώσεις τη ζωή σου στο Θεό. Ναι, απαντάει, του Θεού συνεργούντος δίνει επάνω. Γιατί ρωτάει τώρα αυτό? Διότι είχαμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι δεν προσερχόντουσαν τη δική τους γνώμη, αλλά κατόπιν ανωτέρα θείας, δεν είναι λίγοι οι στρατηγοί ή οι στρατηγοί οι οποίοι μπλέκανε κάποια στιγμή με μια άλλη γυναίκα και τους αναγκάζανε να πάνε τις γυναίκες τους σε μοναστήρι για να μπορέσουν να απαλλαγούν ώστε να παντρευτούν αυτοί μετά. Και γι' αυτό ρωτάει, έρχεσαι με τη δικιά σου τη γνώμη ή μήπως, όπως λέει παρακάτω, μη εκτινός ανάγκης ή βίας, ή μήπως κάποια άλλη ανάγκη σε έφερε εδώ ή σε βίασαν, σου έχουν βάλει το πιστόλι στον πρόγραφο. Γιατί είχαμε τέτοια πάρα πολλά φαινόμενα. Όπου φυσικά, όταν λέγανε της Αλληνής, διάλεξε ή αποκεφαλίζεσαι, της έλεγε αυτοκράτορος, ή πας σε μοναστήρι. Φυσικά γίνει διάλεγε για να πάει σε μοναστήρι για να επιζήσει. Έτσι έχουμε πάρα πολλές αυτοκράτορες, πάρα πολλές πριγκίπισσες, πάρα πολλά πρίγκιπες. Όταν έπαιρνε ο ένας ο βασιλιάς την εξουσία, ο ένας γιος, ο άλλος κινδύνευε. Οπότε από ανάγκη σημαίνονταν έφευγε να χάσει τη ζωή του, από βία έφευγε και έφευγε στο μοναστήρι για να σωθεί. Και γι' αυτό ρωτάει. Ουχή τιμή επάντε. Όχι, δεν έρχομαι από ανάγκη ούτε από βία. Και η ανάγκη μπορεί να είναι πολλές φορές και οικονομική. Μπορεί να είναι γιατί δεν μπορώ να κάτσω στο σπίτι μου. Μπορεί το σπίτι μου να είναι ένα τρολοκομείο. Μπορεί στο σπίτι μου να κινδυνεύω. Μπορεί στο σπίτι μου να μην γίνονται σωστά πράγματα. Και να μην μπορώ να επιβιώσω προς αυτό το περιβάλλον. Μπορεί στο σπίτι μου να υπάρχει πείνα. Οπότε, λέω στο μοναστήρι, τουλάχιστον έχουμε και τρώνε. Έχουν κοιμούνται και είναι κοντά στο Θεό. Επομένως, σας πάω. Αυτό είναι κινούμενο εξ ανάγκης.
γιατί δεν μπορώ κάτι άλλο να κάνω. Ή απέτυχα στη ζωή μου, και αφού απέτυχε και είμαι άχρηστος στη ζωή μου, γιατί που λένε κανείς, θα δοκιμάσω, θα δοκιμάσω και δοκιμάσω, και αν δεν τα καταφέρω, θα δω, μπορεί να γίνω και μοναχός. Αυτός είναι ο αποτυχημένος, ο οποίος, αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, αναγκάζεται και πάει. Αλλά αυτός δεν μπορεί να είναι ποτέ και επιτυχημένος μοναχός, ούτε μοναχή. Αυτός που πιέστηκε από κάποια ανάγκη. Πολλές φορές όμως ευλογεί ο Θεός και γίνονται και καλοί. Παρότι η απάντηση φυσικά είναι ότι όχι, δεν προσέρχομαι από τέτοια ανάγκη. Και πρόσεξε να στη λέει, λέει παραπάνω, νυν ουν ή εν αληθεία προσέρχεται ο Θεός. Γιατί το λέει, εάν πραγματικά προσέρχεσαι και μου πεις την αλήθεια. Και δεν μπορεί να ξέρει ο ιερέας, εάν μέσα του ο άλλος λέει την αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να ξέρει. Εάν εκείνη την ώρα τη λέει και την ξέρει από μέσα του. Και γι' αυτό το θέτει ήδη από πιο πριν. Αποτάσσει το κόσμο, κέρδισε το κόσμο κατά την εντολή του Κυρίου. Αποτάσσεσαι, λέει, απομακρύνεσαι, απολύτης τον κόσμο. Κέτα εν το κόσμο, κατά την εντολή του Κυρίου. Εδώ φυσικά λέγοντας τον κόσμο, δεν εννοεί τους ανθρώπους. Εννοεί το κοσμικό φρόνημα και εννοεί βασικώς την αμαρτία του κόσμου. Τον τρόπο ζωής που κάνει ο κόσμος. Αυτό που λέγαμε τις προάλλες, που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι αν εφήρμοζαν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού μέσα στην κοινωνία, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν μοναστήρια. Εάν κάποιος έχει το θέλημα του Θεού και εφαρμόζεται μέσα στον κόσμο το θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει λόγος να αποταχθώ εγώ από αυτόν τον κόσμο. Γιατί, αφού ζει, εάν ας πούμε ζούσε την εποχή που ήταν ο Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος, που δημιούργησε το κράτος του Θεού και κλείσαν οι φυλακές, κλείσαν οι αστυνομίες, κλείσαν τα δικαστήρια, δεν υπήρχε πόλεμος. Υπηρετούσε παντού η αλήθεια, η δικαιοσύνη. Έτυχε στην επισκοπή του να κάνει αυτό το πράγμα. Τη Μητρόπολη Ιππώνος. Και δημιούργησε πραγματικά μια Χριστοπολιτεία. Που εδώ φαίνεται ότι αφού το δημιούργησε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι δυνατόν αφού μια πόλη ολόκληρη, μια Μητρόπολη, έζησε με το θέλημα του Θεού. Άρα είναι δυνατόν να γίνει σε όλη τη γη αυτό το πράγμα. Όταν κάπου εφαρμόζεται κάτι, άρα μπορώ να το εφαρμόσω και σε άλλη πόλη και σε άλλη πόλη. Αρκεί να υπάρχει το θέλω του ανθρώπου. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για τέτοιον κόσμο. Μιλάμε για έναν κόσμο που ζει μακριά από το Θεό. Και το οποίο είπαμε ότι όταν αυτός ο κόσμος ζει μακριά από το Θεό και εφαρμόζει το δικό του το θέλημα, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα στο πρώτο μας μάθημα, ότι πράττοντας το δικό μας το θέλημα, έχει το πάει το θέλημα του Θεού, που είναι η πηγή της ζωής, η πηγή του φωτός, η πηγή της χαράς, τα πάντα ο Θεός, τα πάντα εν πάση, η μόνη πραγματικότητα. Αφού λοιπόν, και η μόνη αλήθεια, το μόνο αληθινό που υπάρχει, αφού ο δίπλα του λοιπόν είναι ένα μαζί του, έχω ταυτόσιμο θέλημα, έχω ένα θέλημα. Όπως ένα θέλημα, στο πούμε, έχει η Αγία Τριάδα. Δεν υπάρχουν, δεν είναι τρία πρόσωπα, δεν υπάρχουν τρία θελήματα. Δεν λέει άλλο ο Πατήρ, άλλο ο Υιός, άλλο το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα έχουν το αυτό θέλημα. Συνταυτίζει το θέλημά τους. Το ίδιο λοιπόν και εμείς, εάν το θέλημά μας συνταυτιστεί και γίνει ένα, γινόμαστε ένα μαζί τους. Γι' αυτό έχουμε. Και αφού αυτός ο Θεός είναι αθάνατος, γι' αυτό έχει τη αθανασία σε εμάς. Και γι' αυτό είμαστε αθάνατοι. Δημιουργηθήκαμε αιώνιοι. Δεν δημιουργηθήκαμε για να πεθάνουμε. Αρχίζουμε και πεθαίνουμε από τη στιγμή που αποκτάμε η ίδιο θέλημα, οπότε γινόμαστε ανεξάρτητη μονάδα. Ανεξαρτοποιούμεθα. Έχουμε τη δικιά μας ανεξάρτητο εγώ,
δικό μας ανεξάρτητο θέλω. Και από εκεί την ώρα, όπως το δικό μου το θέλω, θέλω εκείνο, θέλω τ' άλλο, θέλω τ' άλλο, θέλω τ' άλλο, αρχίζω και απομακρύνω από το θέλω του Θεού. Και το θέλω δεν συνταθίζεται με το θέλω του Θεού. Αλλά όσο πιο διαφορετικό είναι το θέλω το δικό μου από το θέλω του Θεού, τόσο μεγαλύτερη και η απομάκρυνση. Η απομάκρυνση από την πηγή της ζωής προκαλεί το θάνατο. Η απομάκρυνση από το φως, φυσικά όσο απομακρύνουμε, οδηγούμε στο σκοτάδι. Φτάνω κάπου και τελικά δεν φτάνει το φως. Και αυτό λέμε ότι η κόλαση είναι σκοτεινή. Είναι μακριά από το Θεό στην ουσία. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό που ξεκινάει, από το δικό μου το θέλω. Και γίνομαι ιδιαίτερη μονάδα. Δεν ενώνομαι, αποκόπτομαι. Αποκόπτομαι. Εάν λοιπόν ο κόσμος συνταυτίζεται με το θέλημα του Θεού, και αυτό εξαρτάται από το δικό μας το θέλω, εάν εμείς το θέλουμε, και γι' αυτό γίνονται τα μοναστήρια, διότι μαζεύονται άνθρωποι μαζί που έχουν, που θέλουν μάλλον, να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού. Θέλουν να ξαναενωθούν με τον Θεό. Έχουν το ίδιο σκοπό, να καταργήσουν το δικό τους το θέλημα, και αυτό το κάνουν με την υπακοή. Αυτό έχει υπακοή. Διώχνω το δικό μου το εγώ. Φεύγει το δικό μου το θέλω. Οπότε όταν φεύγει το δικό μου το θέλω, ενώνομαι τόσο πιο γρήγορα με το Θεό. Τόσο πιο γρήγορα ενώνομαι το Θεό. Γιατί συνταθίζεται το θέλω με το θέλω του Θεού. Και γι' αυτό κάνουν υπακοή, είπα, στον Οικουμένο. Γι' αυτό δηλώνεται η υπακοή αυτή. Το ίδιο έκανε ο Χριστός, έγινε υπεράτικος μέχρι θανάτου. Θανάτου δεν σταυρικού. Δεν έφερε αντίρρηση. Άρα λοιπόν, το ίδιο θέλημα κάνει ο κόσμος, και γι' αυτό ο κόσμος όσο περνάει και έχει το δικό του θέλημα, απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού. Άρα, εάν μέσα από τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ψυχές, που δεν μπορούν να ακολουθήσουν το θέλω το δικό τους, δεν θέλουν να ακολουθούν το θέλω το δικό τους. Θέλουν να ζήσουν με το θέλω του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν δικές τους κοινωνίες. Έτσι δημιουργήθηκε η κοινωνία της ερήμου, έτσι δημιουργήθηκε η κοινωνία πάνω στα βουνά, τα μοναστήρια και ούτω καθεξής. Έτσι γίνανε ξεχωριστές κοινωνίες. Από ανθρώπους οι οποίοι ποθούν και θέλουν να ενωθούν με το Θεό. Και τους λέει, όσο μένουμε στον κόσμο, δεν μπορώ αυτό να το πετύχω στην τελειότητα, σε τέλειο βαθμό. Γιατί ο κόσμος εντοπονηρό κοίται, όπου λέει αλλού. Αυτό λοιπόν τον κόσμο λέει, τον αποτάσσεσαι, και λέει, ναι, του Θεού συνεργούντος στην επάρκεια. Αποτάσσομαι το ίδιο θέλημα, αποτάσσουμε τον κόσμο, δηλώνω υπακοή και προσέρχομαι στην αδελφότητα αυτή. Και γι' αυτό η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι σχετική με το από πάνω. Παραμένεις στο μοναστηρίο και τη ασκήσει έως εσχάτη σου αναπνοείς. Υπόσχεσαι λοιπόν ότι θα μείνεις αυτή εδώ την κοινωνία μαζί μας, που θα αγωνιστούμε μαζί μέχρι θανάτου, με τελευταίες αναπνοής, για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό. Θα μείνεις μαζί μας, ή μήπως είναι μια επιπόλαιη σου σκέψη. Και γυρίζει και λέει, ναι, του Θεού συνεργούντος είναι πάθη. Ναι, Κύριε, αυτό θα το κάνω. Θα μου πείτε και τι γίνεται με αυτούς που παραβαίνουν αυτή την εντολή. Θα στο δει πιο πριν. Δεν θα κριθείς, λέει, ανάλογα με αυτά τα οποία είπες, αλλά εάν φύλαξες αυτά τα οποία ομολόγησες. Εάν αυτά τα οποία ομολόγησες, εάν τα τήρησες. Έλεγε παραπάνω. Εκεί που είπε, άνοιξε τα όρια της καρδιάς σου.
Και το ένα πάει συνέχεια μετά το άλλο. Βλέπουμε που λέει μετά, σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοή των προαιστώτων. Στον προαιστώτα, στον ηγούμενο ή την ηγουμένη. Σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοή και πάση την εν Χριστώ αδελφό του. Σώζεις λοιπόν, θα σώσεις, δηλαδή θα εφαρμόσεις και θα τηρήσεις μέχρι το θάνατό σου αυτή την υπακοή που λες πιο πάνω. Και την οποία υπακοή θα την κάνεις στον προαιστώτα, αλλά και σε όλη την αδελφότητα, στις αποφάσεις του ηγουμένου και στην απόφαση ό,τι αποφασίζει όλη η αδελφότητα, θα το εφαρμόσεις ή θα κάνεις το δικό σου θέλημα. Και λέει ναι του Θεού συνεργού του στην Ιεπά. Βλέπετε ότι όλοι έχουν να κάνουμε το ίδιο θέλημα, το οποίο έχει να κάνει σχέση με τη σωτηρία μας. Άλλο ξεκίνησε και κάνεις και μέσα στο μοναστήρι, το δικό σου. Για να έχει, χάνεις την ψυχή σου. Αρχίζει και αποκόπτεσαι πάλι όταν εφαρμόζεις το δικό σου θέλημα. Όπως αποκόπτηκε ο Αδάμ και η Εύα, κάνοντας, και όπως αποκόπτονται όλοι οι άνθρωποι που ζουν στην κοινωνία, από την ώρα που δεν εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Και βάζουν το δικό του το εγώ, το δικό του το θέλω, αυτομάτως αρχίζει η ανεξαρτοποίηση και μέσα στην αδελφότητα. Αρχίζει και δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο ηγούμενος. Και για το η αδελφότητα πώς σκέφτεται, σκέφτεται όπως σκέφτεται ο ηγούμενος. Ο ηγούμενος πώς σκέφτεται, όπως σκέφτεται η αδελφότητα. Όπως είναι η Αγία Τριάδα, υπάρχει ένα θέλω. Μπορεί να είναι πολλά πρόσωπα μαζί, αλλά υπάρχει ένα θέλω. Μία θέληση, μία σκέψη, μία επιθυμία. Και έτσι βαδίζει μπροστά και προχωρεί ο άνθρωπος. Αν αποκόπτεται, το λέει και πάλι μία προβατάκι που κόβεται από το μαντρί και τρώει ο λίγος. Θα θέλει το ίδιο πράγμα, αρχίζει η αποστασιοποίηση και της αποκλείσης. Από τη στιγμή που αρχίζω και έχω ένα δικό μου τρόπο σκέψεως. Δηλαδή αυτό δεν είναι σωστό έτσι. Αυτό δεν είναι έτσι, δεν έπρεπε να γίνει έτσι, αυτό το έκανε λάθος ο ηγούμενος ή λάθος απόφαση πήρε η αδελφότητα. Τη στιγμή που αρχίζω και σκέφτομαι έτσι, ήδη έχω βάλει το δικό μου σκεπτικό να σκεφτεί διαφορετικά. Αυτό δεν έκανε και ο διάβολος τον νόμο και την έβα. Δεν είναι έτσι που σας τα είπε ο Θεός. Είναι λάθος αυτό. Το καταλάβατε καλά. Λάθος είναι. Αυτό που είναι, είναι φοβάται ο Θεός εκείνο και εκείνο. Μην γίνετε κι εσείς θεοί. Μην ανεξαρτοποιηθείτε. Γίνετε μονάδες. Και πάρετε τη θέση. Επομένως, βλέπετε και γι' αυτό λέει. Έχει άμεση όλα αυτά τα πράγματα την αρχή που διαβάζουμε. Έτσι, τον τρόπο της μιμήσεως της ζωής που επιθυμεί να αξιωθεί το αγγελικό τάγμα, να μην το μιμηθείς. Γιατί οι άγγελοι, γιατί αναφέρει το αγγελικό τάγμα. Γιατί οι άγγελοι είναι αυτοί οι οποίοι υπακούν μέρα και νύχτα στον Θεό και εφαρμόζουν το άγγελμά του. Γιατί το λέγονται άγγελοι. Άγγελοι είναι το αγγελιοφόρος. Ό,τι πει ο Θεός αυτό εκτελούν. Αυτομάτως. Το αφαίρουν το άγγελμα του Θεού. Δεν έχουν δικό τους κάτι να μας πούνε, οι άγγελοι. Έχουν να μας πει ό,τι λέει ο Θεός. Ή θα μας φέρουν τα λόγια του Θεού ή θα το ξοδοθούν το Θεό. Ταυτίζεται το θέλημά τους με το θέλημα του Θεού. Ταυτίζεται η επιθυμία τους με την επιθυμία του Θεού. Έχουμε μια ταύτιση. Από την ώρα που έπαψε η ταύτιση, δημιουργήθηκε ο Σατανάς. Το τάγμα που έπαψε να ταυτίζεται, έγινε αυτόνομο και όσο αυτονομήθηκε και το δικάστηκε, απομακρύνθηκε. Άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα πάλι πόσο σημαντικό είναι πάλι και εδώ η υπακοή. Η οποία υπακοή έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του ηγουμένου. Αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Αλλά και σε όλη την αδελφότητα όμως. Και σε όλη την αδελφότητα.
και υπακοή, πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι δεν είναι, θα λέγαμε, αυτό είναι το τέλειο το να εφαρμοστεί. Είτε έχουμε την υπακοή κατά την οποία δεν έχουν φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο που να συνταυτίζεται το θέλω μου με το θέλω της αδελφότητας και με το θέλω του Οικουμένου. Αυτό φτάνουμε πλέον στη κορφή. Εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Που είναι η τέλεια υπακοή. Η λεγόμενη θεληματική υπακοή. Όχι θεληματική υπακοή, δηλαδή διψάω και μου λέει ο γούμενος πιες νερό. Και λέω βεβαίως και θα πιω και τη διψάω. Το ζήτημα είναι να μην διψάω, να μην γεμάτος από νερό. Και όταν μου πει πιες νερό ο γούμενος, θα πιω. Και μου έρχεται να κάνω με το. Και να το πίνω μάλιστα με χαρά. Εάν δεν μπορώ, αυτή είναι η θεληματική υπακοή. Ταυτίζεται το θέλημά μου με το θέλημα της αδελφότητας, με το θέλημα του Οικουμένου. Έχουμε τάξη. Έχουμε όμως και την υπακοή υποχρεωτική. Δεν το θέλω, γιατί δεν έχω φτάσει στο τέτοιο, αλλά επειδή δεν θέλω να κάνω και διαφορετικά, γιατί ξέρω ότι αν κάνω διαφορετικά, αυτονομούμε, οπότε χάνω την υπακοή μου, άρα αυτονομούμε, απομακρύνομαι, και χάνω την ψυχή μου, οπότε τι κάνω, βιάζω τον εαυτό μου, πιέζω τον εαυτό μου και κάνω αυτό που μου λένε, δια της βίας. Βιάζομαι μέσα μου, πιέζομαι. Το κάνω όμως. Αυτό μου φαίνεται χαρά μετά. Αυτό μετά μου φαίνεται χαρά, γιατί τελικά τι, δεν αυτονομήθηκα, δεν έκανα το δικό μου τελικά. Και αυτό έρχεται ο Θεός και το επιβραβεύει. Αυτό έρχεται ο Θεός και το επιβραβεύει. Θυμηθείτε μέσα στο γεροντικό που έστειλε τον άλλον ο Οικούμενος με το καλάθι να πάνε να φέρει νερό. Του λέει θα πάρεις το καλάθι και θα πάνε να φέρει νερό. Δεν γύρισε ο μοναχός να πει αλλά αυτό το μυαλό δεν του κόβει με τίποτα. Δεν γύρισε τέτοιο πράγμα. Τόσο λίγο με το καλάθι να φέρω το πηγάδι το νερό. Και πώς έρθει το νερό εδώ πέρα. Με το καλάθι, με το καλάθι. Συντάχθησε το θέλω του, έστω και αν πήγαινε μακριά. Συντάχθησε το θέλω του με το θέλημα του Οικουμένου. Και δεν αγανάκτησε. Και όταν γύρισε πίσω, έφερε νερό μέσα στο καλάθι να φέρει το γύρω του. Να σας θυμίσω το λόγο που 40 χρόνια φώτιζε το ραβδί του το τη ράπτου του Αβραάμ, βγήκε το τίμιο ψήλο. Και άμα σκεφτεί κανείς ότι ήταν στη Χεβρώνα και πρέπει να πάει στον Ιορδάνη ποταμό, ξέρετε ποια είναι αυτή η απόσταση, χιλιόμετρα. Κάθε μέρα του είπε θα πηγαίνεις για να φέρεις νερό να φωτίσεις από τον Ιορδάνη το ξύλο αυτό. Και αν το δεις το ξύλο και αντίσει, τότε σημαίνει ότι συγχωρέθηκες. Δεν είπε για όνομα του Θεού. Πού με στέλνεις. Πού με στέλνεις να πάω. Στον Ιορδάνη, Χεβρώνα, Ιωάννης είναι ώρες μακριά. Να πάω στον Ιορδάνη, κάτω νεκρά θάλασσα, να ξαναγυρίσω πίσω. Για να απαντήσω. Και πήγαινε. Και στον δρόμο τι γινόταν κάθε μέρα. Ο διάολος λέει το όχι με το νερό. Το όχι με το νερό. Κάθε μέρα το νερό δεν έφτασε ποτέ. Μια φορά έφτασε τελικά μέσα 40 χρόνια. Και όμως πήγαινε, έκανε αυτή την υπακοή. Αυτή η υπακοή το συγχώρησε τελικά. Το ότι στο αμάρτημά του. Αυτή η υπακοή βραβεύτηκε των 40 ετών. Αυτή η τυφλή υπακοή που δεν αγανάκτησε και πήγαινε, που βάλανε από εκεί νερό, χωρίς μες στο λιοπύρι. Έχετε πάει Ιεροσόλυμα, γνωρίζετε πως είναι εκεί κάτω, γνωρίζετε πως είναι η έρημος του Ιορδάνη και που είναι η Χεβρώνα, που είναι η Δρύση του Μαμβρή. Και την έκανε αυτή την απόσταση που έδωσε. 40 χρόνια. Αυτή η υπακοή βραβεύτηκε.
Και άρτησε, και όχι μόνο άρτησε το δέντρο, από αυτό το δέντρο έγινε και ο Δήμιος Σταυρός. Από αυτό το δέντρο είχε μετά ο Δήμιος Σταυρός. Είχαμε κι άλλο. Όταν είπε το Αβραάμ, ο Θεός να κάνει κακοή και να σφάξει τον πρωτότοπο του ιό. Είναι σαν. Για σκεφτείτε να σου πει ο Θεός ότι πρέπει έκανε τόσο χρόνο με τη Σάρα να αποκτήσει ένα παιδί. Φτάσαν βαθιά γεράματα και παιδί δεν είχαν. Και ξαφνικά σε γέρος που είναι ο Αβραάμ, αποκτάει ένα παιδάκι, τον Ισάκ. Και του λέει αυτός πήγε το αυσαραλόφι της Σπάρτη. Θυσίασε του. Τι δοκιμάζει ο Θεός. Είναι υπακοή. Γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός των ανθρώπων. Άνθρωπο θυσιών. Αν και εκείνη την περίοδο υπήρχαν ανθρωποθυσίες. Αλλά επειδή ο Θεός δεν είναι Θεός των ανθρωποθυσιών, τον έβαλε να δει την υπακοή του. Αυτό δοκίμασε. Θα κάνει το ίδιο θέλημα. Ή θα την αρχίσει και θα ενωθεί με τον Θεό. Και το έκανε. Και μετά είχε σαν αποτέλεσμα να τον επισκεφθεί ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Ενώθηκε, έγινε ένα με τον Θεό. Άρα λοιπόν βλέπουμε πόση σημασία είναι αυτή η υπόσχεση που λέμε, λέει εδώ, σώζεις μέχρι τη θανάτου. Όχι μόνο μέχρι θανάτου, με την ώρα που θα πεθάνεις, γιατί μπορεί να είσαι με 42 πυρετό και να σου πει ο ηγούμενος θα πάρει το κρεβάτι σου να κοιμηθείς έξω. Και ας πεθάνεις. Και λέει ότι πρέπει να το κάνεις. Θα σώσεις την υπακοή μέχρι θα δά. Ακόμα κι αν θα το δεις. Σε αυτό που σου λέει. Τι είναι κάνει. Αυτό το πράγμα λέει. Και εσύ λες και εγώ λέω ναι του Θεού συνεργούντος τίμη επάνω. Αν το πει η αδελφότητα θα το κάνω. Αν το πει ο οικούμενος θα το κάνω. Αυτό υπόσχομαι την ώρα. Είτε με μικρόσημος είτε γίνομαι μεγαλόσημος. Είναι τα ίδιες υποσχέσεις. Αυτά ακριβώς υπόσχεται. Υπομένεις πάσα θλίψη και στεναχωρία του μονήρους βίου για τη βασιλεία των ουρανών. Εάν σου τύχουν θλίψεις, εάν σου τύχουν στεναχώριες, που θα προκύψουν από αυτό το βίο. Αλλά όμως, όλα αυτά μην ξεχνάς ότι τα έκανες και έδωσες τη ζωή στον Χριστό για να σκοπό να ενωθείς μαζί του, να κερδίσεις τη βασιλεία των ουρανών, να συμβασιλεύσεις μαζί του. Υπόσχεσαι ότι θα τα υπομένεις ή θα κατακτήσεις. Πάλι ξαναπαντήσαμε. Ναι, του Θεού συνεργούντος τίμια. Και μετά λέει, φυλάτης σε αυτόν εν παρθενία και σοφροσύνη και ευλαβία. Θα φυλάξεις και να αγωνιστείς τον εαυτό σου, να τον φυλάξεις μακριά από τα σαρκικά αμαρτήματα, μακριά από σαρκικές επιθυμίες, να παραδώσεις τον εαυτό σου αγνώστο Θεό. Και ξαναλέει, ναι, του Θεού συνεργούντος είναι μετά. Υπόσχομαι, θα αγωνιστώ, να μείνω αγνώστο. Τώρα ο καθένας μας ξέρει εάν από αυτά τα τηρεί τα οποία λέει. Εάν τα εφαρμόσει. Όχι λέει, θα μετακριθείς λέει όπως είναι όταν έρθει. Δεν πρόσεξε. Γιατί αυτά που θα μου απαντήσεις, τα ακούει η μητέρα του Χριστού για τη στιγμή που είναι εδώ παρόν, τα ακούει ο ίδιος ο Χριστός, τα ακούνε κάθε πάρεστη και όλοι οι άγγελοι. Και ακούνε τα εκφορευόμενά σου λόγια. Το στόμα. Είναι όταν έρθει, ώστε όταν έρθει κρίνε ζώντας και νεκρούς, αποδώσωση, θα σου αποδώσει, ου καθομέλη συνταγήνε και καθομολογήσε, αλλά καθά, αν φυλάξεις, αομολογήσεις. Εάν θα φυλάξεις τελικά, αυτά τα οποία μου υποσχέθηκες.
Εκεί πρέπει να είμαστε. Άρα λοιπόν είναι απαράβατα αυτά. Γιατί λέει ναι του Θεού συνεργού του στήνου μου πάλι. Γιατί άμα λέγαμε ναι θα το κάνω, αυτομάτως βάζαμε ένα εγώ μπροστά μας. Ότι το κάνουμε μόνοι μας. Δεν γίνονται αυτά από μόνοι μας. Ούτε παρθενία φυλάσσεται, ούτε αχτυποσύνη φυλάσσεται, ούτε υπακοή φυλάσσεται. Από μόνοι μας. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Είμαστε αδύνατοι. Εάν δεν γονατίζουμε, θα ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Δεν έχουμε τη δύναμη. Δεν έχουμε, αν θέλετε, τις δυνάμεις αυτές μέσα μας που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Και γι' αυτό πολλές φορές παραμένουμε. Γι' αυτό πολλές φορές παραμένουμε. Τουλάχιστον να παραμένουμε να έχουμε συνέστηση της μετανοίας. Να μετανοούμε. Αφού ξέρω τι έχω πει. Ξέρω τι έχω κάνει. Από αμάν είμαι από τον Θεό. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ με όπως συγχώρεσες την πόρνη μου, τον Άσο, τον. Συγχώρεσέ με. Και τρέχω και ζητάω εν ειλικρινή μετανοία στον Γέροντα και ζητάω συγγνώμη και εξομολογώ. Για την ενώπιον του Γέροντα που προσθέτει εγώ σου να κάνεις. Και πηγαίνω και ζητάω τη συγγνώμη. Γιατί λόγω του εγωισμού μου δεν έβαλα τον Θεό μπροστά και γι' αυτό έπεσα και ανάθεση. Τα παρέβηκα. Νόμιζα ότι κάτι είναι. Και ξέρετε, ο Θεός τον εγωίστη ξέρει τι κάνει. Ο ταπεινώνει αφήνοντάς του να κάνει αμαρτήματα. Το ξεφτελίζει στην ουσία. Λίνα, δες ποιος είσαι. Δες τι υποσχέθηκες, δες ποιος είσαι τώρα. Τουλάχιστον εκεί να έχουμε μετάνοια, συντριβή καρδιάς, οπότε να δεχόμαστε μετά τη συγγνώμη και το έλεος του Θεού. Βλέπε τέκνον, βλέπε παιδί μου λέει, ή ασυνθήκας δίδος στο Δεσπότη Χριστό. Ποια συνθήκη είπες και πέταξες με Χριστό. Άγγελοι γάρ, πάρης ή αοράτος. Άγγελοι λέει παρευρέθηκαν αυτή τη στιγμή. Απογραφόμενοι την ομολογία μου σου τάφη. Τα οι οποίοι κατέγραψαν την ομολογία σου αυτή. Ειν και μέλης απαιτήστε εν τη δευτέρα παρουσία του Κύριου ημών σου Χριστού, η οποία θα σου ζητηθεί η ομολογία σου αυτή, αν την εφήμωσες κατά τη δευτέρα αυτού παρουσία. Υφηγούμε ούνση την τελειωτά την ζωή, σου εισηγούμε και σου μιλάω για την πιο τέλεια ζωή να ξέρεις. Η μοναχική δεν υπάρχει τελειότερη πάνω στον πλανήτη. Δεν είναι ούτε του γάμου, ούτε εκείνη, ούτε τη νύχτα, ούτε τα ξενύχια, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Σου εισηγούμε την τελειωτέρα ζωή. Ενή κατά μίμηση του Κυρίου Πολιτεία διαδείκνεται, που είναι η κατά μίμηση του Θεού Πολιτεία, κατά μίμηση του Κυρίου μας, τη ζωή του. Διαμαρτυρόμενος απερχή ασπάσας θέσε και ον περθέων εκφυγή. Διαμαρτυρόμενος απερχή. Το διαμαρτυρόμενος έχει την έννοια του, του διαμαρτύρομαι, αλλά την έννοια ότι όπως λέμε το σου ορκίζομαι κάτι τέτοιο, ότι αυτά είναι τα οποία πρέπει ο άνθρωπος να ασπαστεί. Στο λέω με τα βεβαιότητα, με τα σιγουριά σε αυτό το οποίο σου λέω. Και αυτά είναι τα οποία πρέπει να αποφύγει. Η αποταγή τίνει που δεν άλλον εστί κατά τον υπόντα ημί σταυρού και θανάτου επαγγελία. Να ξέρεις ότι η αποταγή όλων αυτών που είπαμε προηγουμένως δεν είναι τίποτα άλλο κατά τον Χριστό παρά μόνο σταυρός και θάνατος επαγγελία. Στον Αγγέλο θάνατο και σταυρό. Γι' αυτό αλλά αυτή είναι η τελειωτέρα ζωή όμως λέει.
ποια είναι η πιο τέλεια ζωή. Να μιμηθείς τη ζωή του Χριστού. Να περάσεις όλη τη ζωή του Χριστού, να ανέβεις επάνω από τα μαρτύρια, τα βασανιστήρια του Χριστού, να φτάσεις στο σταυρό, να μπεις στον τάφο για να έρθει η Αναστασή σου. Αυτή είναι η μίμηση του Χριστού. Δεν είναι μόνο η μίμηση τα καλά τα έργα. Δεν είναι η μίμηση μόνο το να κάνεις ελεημοσύνες και το να σκορπάς αγάπη. Μίμησης Χριστού είναι να περάσεις από όλα αυτά τα μαρτύρια που πέρασες. Όλη αυτή τη ζωή που ήταν ο Χριστός μεν, τα μαρτύρια που έκανε ο Χριστός, τελικά να χάσει στον θρόνο που κάτσε. Και ο θρόνος δεν ήταν τέτοια καρέκλα που κάθομαι εδώ. Ο θρόνος του Χριστού ήταν ένας σταυρός. Αυτός ήταν ο θρόνος. Το στέμμα του αγκάθινο στεφάνι. Η φλαμίδα του, ο μανδύας, ο βασιλικός, μια κόκκινη φλαμίδα. Σκύπτρο δεν ήταν χρυσή ράβδη. Ένα καλά. Θα περάσει ακριβώς την μίμηση του Χριστού. Θα φτάσει, λέει, η μη σταυρού και τα λάθη Ευαγγελία. Θα φτάσει με το θάνατο. Το σταυρό θα περάσει και θα φτάσει στο θάνατο για να έρθει η Ανάσταση. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ακριβώς ότι αυτή όμως είναι η πιο τέλεια ζωή. Το να μιμηθείς τη ζωή του Χριστού. Γίνος και ου από τις παρούσες ημέρες σταυρούς. Σε ενημερώνω, λέει, ότι από τη σήμερα ξεκινάει η σταύρωσή σου. Και νεκρούστε τον κόσμο. Άρα απόφαση ότι σταυρώνεσαι και νεκρώνεσαι πλέον και τον κόσμο. Δια της τελειοτάτης αποταγής. Αποτάσσεσαι τέλεια. Μια για πάντα. Τέλεια. Τελείως. Όχι μισοπέζικα. Για τη στεριωτά της αποταγής. Αποτάσεις. Γονέψεις. Αποτάσεις και ξεχνάς τους γονείς σου. Τέλος. Δεν είναι αρχή. Δεν υπάρχουν πλέον γονείς. Μάνα, πατέρας, Χριστός και Παναγιά. Αδέρφια, οι άγιοι. Αυτοί που είναι μεταξύ σου. Δεν υπάρχουν άλλοι για σένα. Αυτή είναι η οικογένειά σου. Αυτά υπόσχεσαι. Αδελφείς αποτάσσεις, τα αδέλφια σου. Γυναική, γυναίκα αν είσαι παντρεμένος. Τέκνα, να ξεχνάς ανήκεις, παιδιά και γυναίκα. Πατράση, το πατέρα σου. Συγγενείες, τους συγγενείς σου όλους. Εταιρείες, εάν είχες εταιρικές φιλίες. Φίλης, τους φίλους σου όλους, τους κοσμικούς. Συνήθεση, τις συνήθειές σου. Όχι πως ζούσες και πηγήκες μάθη. Και γι' αυτό βλέπατε ένας πρίγκιπας ή ένας αυτοκράτορας, πολλές φορές παρετούνται από μόνοι τους και πηγαίνουν σε μοναστήρια. Στο Άγιο Όρος έχει γίνει πολλές φορές. Και βλέπετε ότι όταν πήγαινε ή παρετούντο, παρετούντο αρχιερείς από τις έδρες τους και πηγαίνανε να ζήσουν οι δεσποτάδες. Παρατήθηκε πλέον και πήγαινε και εισήγαζε σε ένα μοναστήρι. Και έπαιρνε μες στην τάξη σαν μοναχός. Ας ήταν δεσπότης. Έμενε στη σειρά σαν μοναχός. Και τις ξέχναγε ότι ήταν πρίγκιπας, ήταν δεσπότης και οτιδήποτε βασιλιάς, θέλουμε συνήθειές. Αρνείσαι και αποτάσσεσαι της εντοκόσμου θορύβης. Φροντίσεις το να φροντίζεις τους δικούς σου. Χτύπεσαι. Τα ζώα, υπάρξες, η καινή και ματέα, η δονήτε και δόξα, όλα τα μάτια, την ειδονή, τη δόξα. Και απαρνείσαι, ού μόνο να ξέρεις τα προηρημένα, όλα αυτά που σας ανέφερα, γονείς, συγγενείς, αδέρφια, όλα αυτά, αλλά έτσι αρνείσαι και τη σε αυτού ψυχή, ακόμα και τη ζωή σου αρνείσαι. Όταν λέει την ψυχή εδώ δεν εννοεί την ψυχή μας. Αρνείσαι και τη σε αυτού ψυχή κατά τη φωνή του Κυρίου τη βλέπωσα. Ως τη θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί. Και αν πάλι λέει, ο οποίος θέλει σώσει την αυτού ψυχή,
Αυτός θέλει να πονέσει. Είσαι να σώσει τη ζωή του. Δεν κάνεις. Και πράγματι, τους χάρη του Χριστού απαρνούνταν και τη ζωή της. Έξω και γέννησε η Εκκλησία από μάρτυρες. Γέννησε από μάρτυρες. Δεν υπολογίζει πλέον. Αφού αρνήθηκα μάνα, αρνήθηκα πατέρα, αρνήθηκα συγγενείς, ζώα, πράγματα, φίλους, τα πάντα αρνούμε. Λέω ναι, και τη ζωή μου την αρνούμε. Ούτως ή άλλως την αρνήθηκα τη ζωή μου γιατί την έδωσα στον Χριστό. Τα αρνήθηκα όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε κι αν χρειαστεί, ναι, δίνω και την ίδια μου τη ζωή. Την αρνούμε. Δεν φοβάμαι να μαρτυρήσω. Δεν φοβάμαι να πεθάνω για τη δόξα του Χριστού. Δεν θα αρνηθώ ποτέ τον Χριστό, θα μου κόψουμε το κεφάλι. Και γι' αυτό γέννησε από μάρτυρες, με ο μάρτυρες στην Εκκλησία μέχρι και σήμερα. Ιούν αληθώς ακολουθεί αυτό ηρετήσω. Και ή αψευδός κληθήνε αυτού θέλεις μαθητής επιποθείς, ετοιμάστης ή από του παρόντος. Εάν πραγματικά θέλεις να το ακολουθήσεις. Και εάν αυτά τα οποία μου λες, δεν μου λες ψέματα. Και δεν πραγματικά επιθυμείς να είσαι και να λέγεσαι μαθητής αυτού του Χριστού δηλαδή εννοεί. Μη προς άνεση ετοιμάσου. Δεν είναι μέσα σου να κάνεις κάποια άνετη ζωή. Μη προς αμερημνία, μη προς κρυφάς, μη προς τι άλλο των επί της γης τερπνών και απολαυστικών. Δηλαδή μη νομίσεις ότι γεννώντας μοναχός θα περάσεις καλά. Και δεν είναι μονάχα να περάσει καλά εξωτερικά. Τουλάχιστον θα φάει τα τυχαία και τις καλά. Αν και αυτά λέει δεν πρέπει να τα έχεις στο μυαλό σου. Διώξε τα λέει αν θέλει να λέγεσαι μαθητής. Αλλά να ετοιμαστείς προς αγώνες πνευματικούς. Προς εγκράτεια της σαρκός. Ετοιμάσου γιατί θα ξεκινήσει πόλεμος εναντίον της σάρκας σου. Σαρκικός πόλεμος. Προς κάθαρση ψυχής, ετοιμάσουν για να καθαρίσεις την ψυχή σου. Ξέρετε, στην Ορθοδοξία έχουμε κάθαρση, φωτισμό, θέος. Τι είναι η κάθαρση? Απομακρύνουμε τα μαθήματά μου. Ποια είναι τα μαθήματα? Τα μαθήματα μαθήτες σε μία λέξη πάλι συνταρτίζονται όλα. Στο θέλω, στο εγώ, στο ίδιο θέλημα. Δεν κάνω την αμαρτία. Αμαρτία είναι όταν σε οποιοδήποτε ενέργειά μου, αυτό που κάνω δεν είναι το θέλημα του Θεού. Εάν δεν κάνω το θέλημα του Θεού, αν αμαρτάνω. Για το ποιο είναι αμαρτία, όταν σε ρωτήσει κάποιος τι είναι αμαρτία, πρέπει να ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Δηλαδή αν το θέλημα του Θεού είναι να σκοτώσεις 10 ανθρώπους, αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το να δεις και να σκοτώσεις 10 ανθρώπους, τότε αμαρτία θα είναι να μην τους σκοτώσεις. Αμαρτία θα είναι να μην τους σκοτώσεις. Δηλαδή αμαρτία είναι, φέρνω και το ακραίο παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι αμαρτία και το τι δεν είναι. Όχι εμείς τι πιο κρίνουμε σωστό ή καλό, αλλά αμαρτία είναι ότι είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος εφαρμόζει το δικό του το θέλημα, αποφασίζει αυτός για τον εαυτό του. Δεν συμπαθίζεται το θέλω του με το θέλω του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Άρα να ζητώ τι είναι αμαρτία. Πρέπει να ρωτήσω τι είναι το θέλω του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο. Και από εκεί μέσα θα βγάλω εγώ. Γιατί το αντίθετο που θέλω εγώ, αν δεν συνταχθείτε, το θέλω να μαρτία. Γι' αυτό είναι υποχρεωτικό να ξέρω ποιο είναι το θέλω του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι να συνταχθιστώ. Άρα λοιπόν έχουμε την κάθαρση. Η κάθαρση είναι λοιπόν να φύγουν τα μαρτήματα. Για να φύγουν τα μαρτήματα πρέπει να πάψεις το θέλω. Και να ισχύσει το θέλημα του Θεού. Όταν ισχύει το θέλημα του Θεού, έπαψα να μαρτάνω. Αφού εφαρμόζω το θέλημα του Θεού. Εδώ πάλι έρχεται στο μοναχό ή την παρκοή που κάνει. Καταργείται το ίδιο θέλημα. Αν δεν αμαρτάνει ο μοναχός θα κάνει το ίδιο θέλημα.
Άρα αυτομάτως έρχεται η κάθεση. Καθαρίζεται, φεύγουν τα αμαρτήματα από πάνω. Από τη στιγμή που καθαρίζεται ένα πράγμα, αρχίζει και λάμπει. Φωτίζεται πλέον. Έρχεται ο φωτισμός. Και από εκεί και πέρα η θέωση, η ένωση με τον Θεό. Εξού και θεώνεται. Γίνεται ένα με τον Θεό. Κάθαση, φωτισμός, θέωση. Αυτό το πράγμα, το απλό είναι. Καθαίρεται, καθαρίζεται, διώνει το δικό το θέλημα δηλαδή, και αν το κόψει το δικό του θέλημα, τελείως καθαρίζεται και αμέσως. Αυτός ο οποίος κόβει το δικό του θέλημα και δεν λέει πλέον αυτό το α, το β, τελείως και κάνει ψυχή υπακοή. Γι' αυτό μόνο σώζεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Αν αποφασίσει με τον εγκέφαλό του και μοναχός κάνω τυφλή, όπως λένε, υπακοή στον μοναχισμό, τελείως σώθηκε. Έχει κερδίσει αμέσως. Καθάρθηκε από τα αμαρτήματα, καθάρθηκε αυτομάτως, λάμπει και αμέσως ενώνεται με το Θεό. Μέσω της θείας κοινωνίας και λάμπει πλέον. Έγινε η θέωση, έγινε η ένωση. Αυτή η θέωση είναι η ένωση με το Θεό, το πλέον. Το ίδιο πράγμα. Αυτό έτσι δεν είναι εύκολο στον κόσμο να γίνει. Το να αποβάλω εύκολα το εγώ μου, να αποβάλω εύκολα το ίδιο θέλημα, δεν γίνεται. Είναι ο κόσμος έτσι όπως είναι σήμερα πλασμένος. Έτσι ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος που είχε φτιάξει ο Άγιος Αυγουστίνος και τον καλλιέργησε. Σήμερα υπάρχει ένας κόσμος που κοίταται το πονηρό. Και μέσα μου στον κόσμο αυτόν το που κοίταται το πονηρό, εγώ πρέπει να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού. Είναι με λίγα λόγια, πιάσε το ακούω και κούρευτο. Να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού μέσα σε εκείνον τον κόσμο. Γίνεται, γίνεται, αλλά πολύ δύσκολο. Ενώ στο μοναστήριο είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί όλοι έχουν τον ίδιο στόχο, όλα συγκλίνουν προς τα εκεί, όλοι έχουν τον ίδιο στόχο, τον ίδιο σκοπό. Άρα θα καθαρθώ πολύ πιο γρήγορα, αν κάνει υπακοή, έτσι. Θα φωτιστώ πιο γρήγορα, θα λάμψω πιο γρήγορα, θα γίνει η θέλωσή μου αμέσως. Και αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξεώς μας και της ζωής μας. Λοιπόν, προς κάθαση ψυχής. Προς το χίλια να φτελεί, θα ξέρω ότι θα είναι πάντοτε φτωχός. Προς πένθος αγαθών, θα πενθώ, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσουν. Και όχι μόνο να πενθώ, για τον διπλανό που πέθανε η μαμά του και ο μπαμπάς του, δεν είναι κάτι τέτοιο. Εννοεί για πένθος για την αμαρτία, το ότι δεν εφαρμόζεται το θέλημα του Θεού, έξω και έχουμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ο κόσμος βρίσκεται και κοίταται στο πονηρό, είναι γιατί ακριβώς δεν εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Άρα, αυτό δεν εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, εφαρμόζει το θέλημα του διαβόλου. Εξού πόλεμη, εξού πείνα, εξού φτώχεια, εξού το ένα, εξού το άλλο. Είναι τα αποτελέσματα μετά αυτού του πράγματος. Έρχονται αποτελέσματα. Πέμπτος λοιπόν αγαθών. Προς πάντα τα λυτηρά να είναι έτοιμος και επίπονα της χαροποιού κατά Θεών ζωής. Να ξέρετε ότι όλα αυτά όμως λέει, τα οποία είναι επίπονα, τα οποία είναι λυπηρά, φέρνουν τον καραπιό ζωή. Τελικά κερδίζουν κατά ένα παράδοξο τρόπο. Ξέρετε να σταυρώνεις και να είσαι χαρούμενος. Φαίνεται αντίθετο το ένα με το άλλο. Κι όμως είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Σηκώστε τον ζυγό μου, μα είναι ζυγός. Κι όμως λέει, πώς το είπε ακριβώς, λέει άρατε τον ζυγό μου, και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής μου. Και μάθετε ότι ο δικός μου ζυγός τελικά είναι ελαφρύς. Ο διάβολος της σκοτώνει μεγαλύτερο ζυγό. Ο δικός μου ζυγός σηκώνει. Ζυγός, ναι, ή κάνεις κάποια πράγματα, αλλά όμως είναι ελαφρύς ο δικός μου ζυγός. Και είναι χαροποιός. Κατά ένα παράξενο τρόπο σου γεμίζει χαρά τον εαυτό σου. Και γάρο κοινάσαι έχεις. Να ξέρεις, θα κοινάσεις. Διψήσε, θα διψάσεις. Και γυμνητεύσε, που να μην είσαι τελείως γυμνός, τον δρόμο. Υβριστήνε, να είσαι έτοιμος. Θα σε βρίζουν όταν αποφασίσεις να ακολουθήσεις αυτή τη ζωή. Δεν είμαστε υπόσχεση ο Χριστός ότι ο κόσμος θα μας αντιμετωπίσει θετικά. Μας λέει ότι θα μας αναγκάσουν να πεινάσουμε, να διψάσουμε, να μας γυμνητεύσουμε. Υβριστήνε, κλεβαστήνε. Θα μας κλεβάζουν, θα μας ειρωνεύονται, όνειδιστείνε,
κοροϊδία, δύο φθήνε, θα μας διώξουν, θα υποστούμε διωγμούς για αυτό που πιστεύουμε και πολλοίς περί αυτήν ελικρής και πολλά πράγματα άλλα ηλικρά θα μας βγουν. Ίση κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται. Και να ξέρετε ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της κατά Θεόν ζωής. Όταν ένας άνθρωπος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε η ζωή του είναι κατά Θεόν. Εάν δείτε και δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν υβρίζεται, δεν διώκεται, δεν συκοφαντείται κτλ. Τότε δεν έχει τα χαρακτηριστικά της κατά Θεόν ζωής. Άρα δεν είναι αυτός κατά Θεόν. Ας μιλάει για τον Θεό. Σου δίνει και ποιος είναι να καταλάβεις αν αυτός ζει κατά Θεόν. Και όταν πάντα τα αυταπάθεις, και όταν όλα τα πάθεις, άρα σημαίνει ότι τα πάθουμε. Και το λέει έτσι αόριστα, να ξέρετε. Χαίρεται εσύ. Να χαίρεται. Έτσι δεν χαρούνται. Ότι ο μισθός σου εν ουρανής υπάρχει. Να ξέρετε ότι τότε γεμίζεται τα ταμεία του ουρανού. Χαρά ουν χαίρε. Να χαίρεις με χαρά μεγάλη. Και αγαλιάσει αγαλιό και να αγαλιάζει την ψυχή σου. Ότι σήμερα, να χαίρεσαι λέει, διότι σήμερα εξελέξατώσε και διεχώρησε Κύριος ο Θεός από τις εν το κόσμο ζωής. Να χαίρεσαι λέει σήμερα. Σε σένα το λέει, που εκείνη τη στιγμή προσέρχεσαι για να γίνεις μοναχός. Σε εμάς το λέει ο Χριστός. Και να αγαλιάσαι, παρόλα αυτά που θα περάσεις. Που σου λέω ότι θα περάσεις. Σου λέω ότι θα τραβήξεις. Διότι σήμερα σε εξέλεξε εσένα ο Θεός. Να είσαι χαρούμενος. Και σε διαχώρησε από όλους τους υπολείπους. Από τους εν το κόσμο ζωής. Σε ξεχώρισε. Σε πήρε για δικό του παιδί. Σε επέλεξε εσένα. Μέσα από εκατομμύρια άλλους ανθρώπους έσκυψε και πήρε εσένα. Δεν πήρε άλλο. Να χαίρεσαι. Και ότι σε έθεσε ως εν το προσώπο αυτού και σε θέτει ενώπιόν του σαν δικό του παιδί. Έτσι παραστάσει τις μοναδικούς τάξεις και σε βάζει στη μοναδική τάξη. Έτσι στρατιά της αγγελοειδούς ζωής. Σε κατατάσσει σήμερα μεταξύ των αγγέλων. Σε κάνει δικό του παιδί. Σε επέλεξε και σε βάζει μεταξύ των αγγέλων. Έτσι στρατιά της αγγελοειδούς ζωής. Εν ύψη της ουρανομική του πολιτείας. Ουρανομιμή του, της πολιτείας αυτής των αγγέλων που πρέπει, που είναι ουρανομίμητος, να την νομηθούμε. Αυτό, παιδί μου λέει, αγγελικός λατρεύει. Αυτόν τον Χριστό, αγγελικός να τον λατρεύεις. Αυτό ολοκλήρως δουλεύει. Σε αυτόν ολοκληρωτικά να δουλεύεις γι' αυτόν. Αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο μάθημα. Ότι ό,τι κάνεις δεν είναι δικό σου. Δεν έχουμε εγώ, δεν έχουμε ιδιοθέλημα. Είναι του Χριστού όλα. Υπηρέτη Χριστού και τον Χριστό σου καλύζουμε και τον Χριστό πλένουμε και τον Χριστό καθαρίζουμε και τον Χριστό μαγειρεύουμε και τον Χριστό είμαστε στα γραφεία για τον Χριστό στα ζώα για τον Χριστό παντού για να είναι χαρούμενος ο Χριστός. Σε αυτόν υπηρετού. Αυτό ολοκλήρως του λέεις. Τα άλλο ζητή, τα άλλο παιδί μου να μου ζητάς. Ημών γαρ το πολίτευμα, διότι το πολίτευμά μας κατά τον Απόστολο να το θυμάσαι υπάρχει εν ουρανής. Και όχι επιχείς. Η πολιτεία ημών ετοιμάζεται στα ουράνια. Ό,τι σκενής κλήσεως ότους δωρεάς του μυστηρίου, δεύτερον βάπτισμα σήμερα λαμβάνεις, αδελφέ. Η περιουσία των του φιλανθρώπου Θεού δωρεών και των αμαρτιών σου καθέλει και Υιός φωτός γίνει. Και αυτός ο Χριστός ο Θεός ημών συγχαίρει μετά των Αγίων Αγγέλων αυτού επί τη σύμμετανία θείωση των όσκοπων στεφών. Να χαίρεσαι λέει. Και σε αυτό να τον λατρεύεις. Τα άνω να ζητάς και αυτό να δουλεύεις. Ό,τι καινούργια κλήσεως. Σήμερα σε ξανακάλεσε ένα καινούργιο. Μια καινούργια κλήση έγινε. Όπως κάλεσε τότε τους 12 να διτάσει, τώρα μια καινούργια κλήση γίνεται. Και αυτή η κλίση μιλάει σε σένα και σου λέει ακολούθημη. Ό,τι στο ωραία σου μυστηρίου ευχαρίστησε τον Θεό που σε πήρε κοντά του. Μέρα νύχτα να τον δοξολογείς. Και του λες Θεέ μου σε ευχαριστώ που με εξέλεξες. Παρόλη την αμαρτωλότητά μου. Παρόλα τα χάλια που είμαι. Παρόλη όπως είναι είμαι.
Σε ευχαριστώ και να τον υμνούμε πάντοτε. Γιατί να θυμόσαστε, δεύτερο βάπτισμα μας δίνει και λαμβάνεις από τις δωρεές του φιλανθρώπου Θεού. Καθαρίζεσαι από τις αμαρτίες σου. Καθότι ο Χριστός να ξέρει ότι σήμερα θέλει και συγχαίρει μετά των Αγίων του Αγγέλων για αυτό που επέλεξες να κάνεις. Που συγκατατέθηκες και είπες το ναι, όπως το είπε η Παναγία. Και γίνεσαι και εσύ ευλογημένος μέσα από όλη αυτή τη γενιά. Και ευλογημένη όπως έγινε η Παναγία. Αυτών των δωρεών αυξηθήκαμε. Αυτά υποσχεθήκαμε στον Θεό. Και έτσι και μας λέει και ποιο είναι και το αποτέλεσμά μας. Ποιο είναι το αποτέλεσμά μας. Αυτό λοιπόν, σε αυτό να δουλεύουμε, αυτό να και λοιπόν να μετρέπουμε. Διώχνοντας από πάνω μας παντελώς το ίδιο θέλημα. Διώχνοντας το ίδιο θέλημα, πάβει ο άνθρωπος να μαθάνει. Θέλω να πορνεύσω. Πώς θα πορνεύσω, το ίδιο μου το θέλημα. Θέλω να κάνω άλλα σαρκικά αμαρτήματα, πώς θα το κάνω, το δικό μου το θέλημα. Θέλω να εφαρμόσω το θέλημα του Θεού. Θέλω να φάω κοινωνιστία, όχι κάνω το θέλημα του Θεού. Το διώχνω το δικό μου το θέλημα. Θέλω να κλέψω, δεν κλέβω. Θέλω να βρίσκω, δεν βρίζω. Θέλω να γανατίσω, δεν αγανατίσω, γιατί είναι το δικό μου το θέλημα. Εγώ θέλω να γανατίσω. Εγώ αγανάτησα. Και διώχνοντας λοιπόν το δικό μου το θέλημα και λέω, όχι θα εφαρμόσω συνέχεια το θέλημα του Θεού. Γίνομαι ένα ξανά μαζί. Εάν λοιπόν το πετύχουμε αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε, να ξέρετε, θα φτάσουμε σε αυτό που είπες. Θα γίνουμε μακάρι και ευλογημένοι και τις ευλογημένοι όταν φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και το τέλος μας κανένας δεν το ξέρει. Όταν έρχεται η ώρα που μας χτυπήσει τη δικιά μας, ο Θεός την πόρτα, εγώ είμαι μόνο αυτός που πεθάνανε με αλήθεια ηλικία, άλλος γιατί το χτύπησε το κίνητο σήμερα, άλλος γιατί έπεσε το αεροπλάνο που ήταν ο ηγούμενος στη Μαχαιρά, άλλος γιατί τον έκπνιξε το ποτάμι στο Άγιον Όρος, άλλος γιατί έπαθε κάτι άλλο, ένα τύχημα, ένα καρκίνο, μια αρρώστια. Εάν και τελειώσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, έχοντας αυτά μέσα στο μυαλό μας, να αγωνιζόμαστε, να λατρεύουμε τον Θεό αγγελικώς, έτσι όπως πρακτήκαμε, και το υποσχεθήκαμε μέχρι τέλους της ζωής μας να ζήσουμε. Μέσα σε αυτή την κοινωνία, μέσα σε αυτό το κοινόβιο που υποσχεθήκαμε ότι θα ζήσουμε. Και να ζήσουμε αγγελικά, μέχρι και το τέλος. Και όπως είπατε, έτσι εδώ πέρα, να ζήσουμε ενωμένοι, έτσι να βρεθούμε και ενωπιών. Όπως θα δείτε, λέει, να σε εξέλιξε για να σταθούμε ενωπιών. Δεν θα πάμε εμείς μονάδα, εμείς θα πάμε όλοι παρέα. Όλοι σαν οικογένεια. Αυτό η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστώ από τον Αγίον Πατέρα.